ακούσουμε τον κύριο Καρβαζίδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, coach. Πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά, έχετε δυνάμεις. Άλλο ένα παιχνίδι το βγάζετε τώρα. Κοιμηθήκατε, βασικά. Τεχνίδι μπορεί, αλλά άλλο τηλέφωνο μπορεί. Ευχάριστα είναι αυτά. Είναι για συγχαρητήρια. Ναι, όχι. Πλάκα κάνω. Είναι για συγχαρητήρια για να πάρετε κουράγιο για τη συνέχεια, όχι τίποτα άλλο. Έτσι. Κύριε Καραμαζίδη, λέγαμε και νωρίτερα ότι έχουμε τη διέστηση, εμείς με τα λίγα που ξέρουμε πραγματικά, να, γεγονός, ότι το διήμερο αυτό, παρότι δεν πιάσατε την καλύτερη απόδοσή σας, κερδίσατε με 3-1 δύο μεγάλα παιχνίδια. Είναι έτσι? Περίπου, ναι. Ιδιαίτερα στον ημιτελικό με τη Σύρο δεν πιάσαμε απόδοση. Ούτε κοντά στην απόδοση που είχαμε τους τελευταίους μήνες, θα έλεγα. Mm-hmm. Αλλά το ευχάριστο είναι ότι καταφέραμε παρόλα αυτά να... κανένας παίχτης δεν διακρίθηκε στατιστικά, αλλά είναι μια πολύ σκληρή δουλειά ομαδική και καταφέραμε να το πάρουμε. Στο τελικό θα έλεγα ότι πιάσαμε αρκετά καλή απόδοση. Ναι. Αν όχι στην καλύτερη, αλλά κάτω από αυτές τις συνθήκες με την πίεση του τελικού. Εντάξει, είμαι σίγουρο ευχαριστημένος. Φυσικά. Για παράδειγμα, λέμε εμείς και πάλι με τα λίγα που ξέρουμε ότι ο Γκόμες δεν είναι στα καλύτερά του αυτό το διήμερο. Το βαρύ πυροβολικό της ομάδας. Κοιτάξτε, πρέπει να έχει κάποια προβλήματα. Ναι. Όχι. Είχε ένα πρόβλημα με ένα τράβημα το τελευταίο δεκαήμερο περίπου. Μάλιστα. Του πηγαίναμε αρκετά συντηρητικά. Αλλά δεν είναι. Ξέρετε ότι ο Γκόμες είναι το μεγάλο, το βαρύ πυροβολικό το δικό μας και οι ομάδες προσαρμόζονται πάρα πολύ εκεί πέρα και προσπαθούν να τον κόψουν, όπως πάντα γίνεται. Άρα συνειδητά πυροχημένες επιθέσεις στην αρχή. Συνειδητά είναι αυτό. Ναι. Ναι, συνειδητά, αλλά το ευχάριστο είναι για μένα, για όλους μας, ότι δημιουργεί η ομάδα... Λειτουργεί πάρα πολύ καλά σαν μια πολύ βαριά μηχανή και από άλλους τομείς μπορεί να ξελασπώσει. Όχι, και ο Χάρη ο Γκόμες βοηθάει μέγιστα. Έτσι, δεν είναι μόνο το να κάνει επίθεση, κάνει μπλοκ, κάνει άμυνα, κάνει σέρβις. Στηρίζει τους υπόλοιπους παίκτες απίστευτα. Είναι ένα εργαλείο που παίζει πραγματικά όμως για την ομάδα. Δεν είναι καθόλου εγωιστής, ας πούμε, στο παιχνίδι. Κύριε Καλαμαζίδη, έχετε και εσείς μεγάλη εμπειρία, έχουν και οι αθλητές σας πολύ μεγάλη εμπειρία. Για να ανταπεξέλθεις σε ένα διήμερο, σε δύο μεγάλα παιχνίδια, δύο τελικούς ουσιαστικά, ποιο είναι το βασικό μυστικό? Καταρχάς πρέπει να είσαι προετοιμασμένος σωματικά. Ναι. Η κατάστασή μας είναι πολύ καλή. Mm-hmm. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον άνθρωπο που έχει αναλάβει αυτό το κομμάτι, ο Δημήτρης Ιωαννίδης, που είναι υπεύθυνος για την φυσική κατάσταση και την ενδυνάμωση, που δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά σε αυτό το κομμάτι και πολύ σωστά. Όλοι οι παίκτες έχουν δημιουργήσει μια πολύ καλή βάση και εμείς λέγαμε ότι βλέπουμε ότι η ομάδα μας κόντρα στις υπόλοιπες είναι πιο γυμνασμένη και πιο έτοιμη σωματικά. Τώρα βέβαια σε τελικούς πολλά άλλα πράγματα παίζουν ρόλο τους, αλλά εκεί ήμασταν νομίζω πανέτοιμοι. Τι σημαίνει το πρώτο τρόπαιο, το πρώτο κύπελο γενικά για τον ΠΑΟΚ, όπως το καταλαβαίνετε εσείς, και για αυτή τη χρονιά? Σας τονώνει, σας δίνει κουράγιο, τονώνει όλη την οικογένεια να ασχοληθεί πιο πολύ με την ομάδα βόλεϊ, μεγαλώνει το ενδιαφέρον έψω του τελικού του πρωταθλήματος? Πώς το βλέπετε, τι σημαίνει το κύπελο αυτό? Ναι, τι σημαίνει για εμάς στην ομάδα μέσα? Ναι, σε εσάς, ναι. Πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, σίγουρα, που είναι ένα στοιχείο που ο αθλητής πρέπει να το έχει οπωσδήποτε. Άμα δεν έχει, όσο δυνατός να είναι, όσο καλός να είναι, άμα δεν υπάρχει αυτοπεποίθηση, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Εμείς έχουμε και τα άλλα και τώρα με αυτό την κατάκτηση κυπέλου
προστίθεται ακόμα καλύτερη, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό για μας. Τώρα, για τους υπόλοιπους, το γύρω-γύρω, τι σημαίνει για τον ΠΑΟΚ. Αυτό θα δείξει η ιστορία. Σίγουρα λαμβάνουμε πάρα πολλά μηνύματα ότι ο κόσμος έχει ξετρελαθεί, έχει χαρεί, θέλει να μας δει, να μας στηρίξει. Πρέπει σε αυτό το κύμα που δημιουργήσαμε να πάρουμε σωστές αποφάσεις και να δημιουργήσουμε κάτι καλό από αυτό. Ήταν μεγάλο βάρος για την ομάδα σας το γεγονός ότι δεν είχε τίτλο ως κλαμπ ο ΠΑΟΚ μέχρι χθες. Ήταν ανασταλτικός παράγοντας. Δεν θα το έλεγα. Ξέρετε ότι όλοι είναι επαγγελματίες. Δεν είναι... Αλλάζουν ομάδες. Δεν έχουμε ζήσει, ας πούμε, όλοι από αυτούς το ΠΑΟΚ πολλά χρόνια. Σίγουρα μπαίνουμε στην νοοτροπία και την ψυχολογία που θέλει ο κόσμος του ΠΑΟΚ και μας δίνει όθηση, αλλά εμείς πάντα προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για το κομμάτι, το πρώτα απ' όλα το ατομικό, μετά ομαδικό και μετά το συλλογικό, ας πούμε. Εντάξει, μόνο έτσι μπορείς να προχωρήσεις, δεν μπορείς να φτιάξεις από την άλλη άκρη. Coach, χθες πανηγύριζε κλαίγοντας ο πρόεδρος, βεβαίως και για δικούς του προσωπικούς λόγους που είναι γνωστοί. Κλαίγοντας ο Παντακίδης, που είναι από τους πιο παλιούς στην ομάδα. Κλαίγοντας και πολύ συγκινημένος ο Κουρνέτας, ο οποίος είπε φοβερά πράγματα, είπε για το τι ήθελε να σταματήσει. Τον πείσατε. Έχει δεθεί τόσο πολύ τώρα με την ομάδα. Πετυχαίνει πράγματα, γράφει ιστορία και με τον ΠΑΟΚ και πραγματικά. Συγκινήθηκε τόσο πολύ που σταμάτησε, δεν μπορούσε να μιλήσει άλλο. Τι σημαίνει όλο αυτό, πώς το καταφέρατε να είναι τόσο δεμένοι, ακόμα και αθλητές όπως ο Κουρνέτας που έχει πάρει δεκάδες τρόπαια. Ναι. Αυτό που σας είπα πριν δείχνει πόσο σωστός είναι στις απόψεις του σε αυτό που κάνει και πόσο το δίνει από την ψυχή του κάθε φορά που είναι στο γήπεδο. Όταν τα δίνεις όλα και βλέπεις αποτέλεσμα, υπάρχει τεράστια ικανοποίηση. Τα συγκινήθηκε γιατί τα καταφέραμε με κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, όχι προγνωστικά από εσάς, αλλά από το καλοκαίρι. Ναι. Δεν πίστευε κανείς ότι θα καταφέρουμε κάτι τέτοιο και όποιος έλεγε ότι θα το κάνουμε δεν ήταν και αντικειμενικός. Αλλά νομίζω είναι μια δικαίωση και για τον Βασίλη. Ο Βασίλης είναι, όπως είπα πριν, η σημαία του ελληνικού βόλεϊ και εντάξει, καταφέρνει και αποδεικνύει ακόμα μια φορά ότι τι ποιότητα έχει και τι μπορεί να προσφέρει. Για να σας αφήσουμε να μπείτε σιγά σιγά και στο αεροπλάνο, λέγατε κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, κανείς δεν το πίστευε. Αν σας πούν τώρα ότι ο ΠΑΟΚ είναι φαβορί για το πρωτάθλημα, τι θα πείτε? Πολλοί νομίζουν ότι φοβάμαι αυτό το τίτλο του φαβορί, αλλά το φαβορί, όπως έχω πει, είναι κάποιοι παράμετροι που καθορίζουν το φαβορί. Είναι πρώτο το οικονομικό, έτσι, το budget της κάθε ομάδας. Δεύτερο, τι έχει κάνει, μάλλον η βάση που έχει σαν ομάδα, τι έχει καταφέρει. Και τρίτον, η ποιότητα, έτσι. Σίγουρα τα δύο πρώτα εμείς δεν τα έχουμε. Εμείς ούτε έχουμε πολλούς τίτλους, ούτε έχουμε το μεγαλύτερο budget, ούτε έχουμε καλύτερη οργάνωση. Είστε στην πρώτη θέση όμως, στην κανονική περίοδο. Εντάξει, ναι, είμαστε στην πρώτη θέση, αλλά έχουμε δει πολλές φορές ότι ανατρέπεται αυτό και πλεονέκτημα έδρας, μάλλον χάνουν, δηλαδή μπορεί να χάσει κάποιος που έχει πλεονέκτημα έδρας. Την ποιότητα την έχουμε, τη θέληση την έχουμε και νομίζω ότι μπορούμε να το χτυπήσουμε. Δεν επειδή πήραμε αυτό το κύπελο σημαίνει ότι θα πάμε στο τελικό. Εγώ φοβάμαι, όχι φοβάμαι, εγώ αυτό που έχω βάλει στόχο τώρα είναι στον ημιτελικό, να περάσουμε στον ημιτελικό, να φτάσουμε στο τελικό. Ναι. Και μετά βλέπουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Πολλά συγχαρητήρια. Τώρα καλή ξεκούραση δεν μπορούμε να ευχηθούμε γιατί βλέπω ότι έχετε πολλές υποχρεώσεις. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.